Σαν συγκρότημα ξεκινήσαμε την άνοιξη του 2010, όταν μια μέρα ράζαμε με τον Μπιλ σχολείο και μου είπε αν ήταν να φέρει αφανικά το απόγευμα στο σπίτι του. Τα παιδιά, ο Μαρίνος και ο Μπιλ, κάνανε πρόβες στα κομμάτια πιο πριν, δηλαδή παίζανε κάνα χρόνο μαζί έτσι για πλάκα και μου είπε ο Μπιλ να ξεκινήσουμε και με φωνητικά, να ασχοληθούμε πιο σοβαρά. Έτσι, ξέρω εγώ, ξεκινήσαμε για πλάκα στην αρχή, αλλά εξελίχθηκε κομπλέ. Αρχικά ξεκινήσαμε να προβάρουμε κάποιο υλικό που είχε γράψει ο Μαρίνος και εκείνο το καλοκαίρι κάναμε το πρώτο μας live σε ένα τοπικό φεστιβάλ εδώ στην Άφοβο. Ο καθένας έβαζε τις δικές του ιδέες στα κομμάτια που είχε γράψει ο Μαρίνος, ώστε να ταιριάζουν και με το είδος που παίζαμε. Έτσι, ξεκινήσαμε να χωραφούμε κάποια κομμάτια, αλλά τα αφήσαμε στη μέση για να δούμε, απλά να δούμε πώς ακουγόμαστε και πώς αν δενόμαστε ο ένας με τον άλλον σαν άκουσμα. Αργότερα, αρχές 2011, κάναμε πάλι άλλα δύο live τοπικά εδώ στην Άφακτο και εκείνη την περίοδο ήταν που ο μπασίστας μας αναγκάστηκε να φύγει στην Αυστραλία και από τότε μείναμε χωρίς μπάσο. Έτσι ξεκινήσαμε να γράφουμε και άλλα κομμάτια, εκτός του υλικού που είχε ο Μαρίνος, να βάζει ο καθένας βασικά δικές του ιδέες και ο Μπιλ να βάζει ό,τι γουστάρει μέσα στην drums, ο Μαρίνος τα καυτό στα δικά του. Όπως ανέφερα και πριν, το καλοκαίρι μας πέρασε, κυκλοφορήσαμε το πρώτο μας EP με τίτλο Bleed On Me. Η ηχογράφηση έγινε από εμάς, με δικό μας εκδοπλισμό. Και γενικά το ετοιμάζαμε πολύ καιρό, διότι το κάναμε μόνοι μας και ήταν δύσκολη δουλειά. Το έχουμε δωρεάν στη σελίδα μας, όποιος θέλει μπαίνει και το κατεβάζει. Και τώρα θα ξεκινήσουμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει βασικά, να γράφουμε κάποια καινούργια κομμάτια, νέο υλικό, ώστε να το βάλουμε, να κυκλοφορήσουμε βασικά το πρώτο μας CD. Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσουμε το πρώτο μας κομμάτι, το πρώτο μας καινούργιο κομμάτι 13, που ονομάζεται Paradox Personified. Το έχουμε μπει στο στούντιο, ηχογραφούμε. Πιστεύω σε λίγο καιρό να το έχουμε κυκλοφορήσει και πάλι θα είναι τζάπα for free. Έχουμε έρθει με διάφορες μπάντες από την Ελλάδα σε επαφή. Ένας από αυτούς είναι ο Νίκος από του Sunside που έχει ακούσει τη δουλειά μας, την έχω στείλει και είπε πολύ καλά λόγια. Γενικά έχουμε καλή υποστήριξη από την Ελλάδα, από εδώ, αλλά πιο πολλοί που έχουν ασχοληθεί με εμάς είναι από διάφορα blogs από το εξωτερικό που χωρίς να τους πούμε, με δικό τους θέλημα ανεβάσανε το EP μας και αυτοί δωρεάν, εννοείται και μας υποστηρίζουν. Φωνητικά ξεκίνησα πριν 3 χρόνια να ασχολούμαι, 3-4 περίπου, τυχαία πάλι. Μια μέρα απλά άκουγα μουσική και έτσι είπα άμα γίνει, ξέρω εγώ, άμα την παλέψω να ξεκινήσω να κάνω. Οι επιρροές μου είναι τραγουδιστές της death metal κυρίως σκηνής και, αλλά εντάξει, επειδή τώρα κάθομαι και λέω μαλακής, το είδα λέω Παντελίδης και απλά δεν έχουν φτάσει ποτέ, κάθομαι και ασχολούμαι με brutal και απαργές. Με το Μένο ξεκινήσαμε να παίζουμε από τότε που πήγαινε δημοτικό ακόμα και έτσι κάποια μέρα, ξέρω εγώ, αφού ψάχναμε για τραγουδιστή, είπα στον Άκη να δοκιμάσουμε να δούμε τι θα γίνει, ξέρω εγώ, και έτσι ήρθε μια μέρα, κάναμε μια πρέβα και ξέρω εγώ, ταιριάξαμε, είδαμε ότι έχει καλή φωνή και ξεκινήσαμε να προβάρουμε μαζί. Λάκη ξεκινήσαμε να κάνουμε το καλοκαίρι που δημιουργηθήκαμε, όλα ήταν στο τοπικό επίπεδο με τοπικές μπάντες. Και ευτυχώς σε λιγότερο από μήνα έχουμε ένα live μεγάλο το οποίο θα πάρει μέρο στο Αγρίνιο 24 Μαρτίου, λέγεται Melt Weekend Festival. Θα παίξουμε με σίδερο και τα πέντε σχημίζια.
με τον Bill παίζαμε, γνωριζόμασταν από τον παλιό μας μπασίστα, αρκετό καιρό πριν αρχίσουμε το συγκρότημα. Πήγαινα συχνά σπίτι του, παίζαμε, τζαμάραμε διάφορα κομμάτια. Εκεί γύρω στο 2009, όταν είχα πρωτοπάρει εγώ την 7χορδη κιθάρα, είχα αρχίσει να δουλεύω κάποια κομμάτια, ξέρω εγώ, τα έγραφα μόνος μου και είχα αρχίσει να πηγαίνουμε να τα παίζουμε, να τα τζαμάρουμε. Αργότερα έφερε ο Μπιλ και τον Άκη στο συγκρότημα, όπου αρχίσαμε μετά όλοι μαζί να παίζουμε, να φτιάχνουμε τα κομμάτια, να τα δουλεύουμε, να τα προβάρουμε, να τα φτάσουμε στη μορφή που είναι σήμερα. Αργότερα ξεκινήσαμε μετά από τα κομμάτια που τα είχαμε δουλέψει λίγο, αρχίσαμε να κάνουμε τα πρώτα μας live. Κάναμε κάποια τοπικά live στην Αύπακτο. Αρχίσαμε να δουλεύουμε, βρήκαμε το όνομα πρώτα του συγκροτήματος, κάποια logo πιθανά. Δουλεύαμε εγώ και ο Άκης κυρίως μέσω στον υπολογιστή, ξέρω εγώ, φτιάχναμε στο Photoshop. Περνάει ένας παπάς όμως. Εγώ όταν ξεκίνησα πάντα ήθελα να μάθω να παίζω μπουζούκι, την παγλαμά. Αλλά έσχα εκεί με τους ρεμπέτες και μου λέγανε «Πας τώρα εσύ μαλλιάς έτσι εδώ με τα λάνια». Οπότε αναγκάστηκα και το γύρισα στην κιθάρα. Εκείνο τον καιρό ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πρώτα demo ουσιαστικά για τα τραγούδια που είχαμε, με σκοπό να τα ηχογραφήσουμε καλύτερα μετά. Ξεκινήσαμε πρώτα στο στούντιο του Bill, γράψαμε τα drums και εγώ στο ένα τυπικό home studio που έχω ξεκίνησα να γράφω την κιθάρα και τον μπάσο για τα κομμάτια. Μόλις γίνανε αυτά αρχίσαμε να βάζουμε και τα φωνητικά. Οι κιθάρες όλες ηχογραφήθηκαν σπίτι μου με χρήση Line 6 Pod. Δεν χρησιμοποίησαμε καθόλου ενισχυτές, μικρόφωνα κλπ. Γίνανε όλα με simulations. Εντάξει, το αποτέλεσμα που πετύχαμε ήμασταν αρκετά ικανοποιημένοι. Ήταν το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσαμε να πετύχουμε με τον εξοπλισμό, τα χρήματα και τον χρόνο που διαθέταμε. Η μίξη και το mastering του CD έγινε από μένα σπίτι μου στο home studio που έχω. Διότι δεν υπήρχαν ούτε χρήματα για στούντιο, αλλά δεν υπάρχει και κάποιο αξιοπρεπές προορισμός να πάμε για να μας κάνουν κάποια δουλειά ικανοποιητική με αυτό που θέλαμε. Οπότε αναγκαστικά τα δουλέψαμε, τα ηχογραφήσαμε όλα μόνοι μας και έγινε μίξ στο master σπίτι. Πετύχαμε ένα εντάξει αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε τώρα στα καινούρια να βγει αρκετά καλύτερη δουλειά. Τώρα ηχογραφούμε ένα καινούριο single το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στον επόμενο καιρό. Όταν ξεκίνησα να παίζω κιθάρα, οι επιρροές που ήταν αρκετά ευρείες. Το πρώτο συγκρότημα που άκουσα ήταν Παντέρα που στιγμάτισε ο ρυθμός και τα περίπλοκα ρυθμικά που χρησιμοποιούσαν. Οπότε άρχισα να δίνω έμφαση και εγώ στο ρύθμι παίξιμο. Αργότερα που άκουσα και με Σούγκα, άρχισα να μπαίνω πιο πολύ στο progressive στυλ μουσικής με περίεργους ρυθμούς, περίεργα μέτρα, πολυρυθμίες κλπ. Τώρα εγώ τον περισσότερο καιρό βρίσκομαι Αθήνα διότι έχω το μεταπτυχιακό, οπότε για μουσική αναγκαστικά γράφω εγώ τις κιθάρες, τα ντεμάρω, τα ηχογραφώ, τα στέλνω στα παιδιά να τα ακούσουν, να μου προτείνουν αλλαγές κλπ. Που χρειάζονται να κάνουμε. Ο Άκης βρίσκει τα φωνητικά, τα βάζει πάνω. Όποτε βρισκόμαστε, όποτε κατεβαίνω εγώ συνήθως κάτω, κάνουμε πρόβες, δουλεύουμε κάποια σημεία που δεν γίνονται να τα φτιάξω μόνος μου από τον υπολογιστή. Τελειοποιούμε τα κομμάτια και τώρα γράφουμε υλικό σιγά σιγά για να έχουμε για τον επόμενο μας δίσκο. Από την ελληνική σκηνή γενικά έχουμε κάποια υποστήριξη από διάφορες μπάντες, διάφορα άτομα που είναι στον χώρο. Αλλά δυστυχώς δεν είναι τόσο θερμή όπως είναι στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, αρκετά περισσότερα άτομα είναι και πιο θερμά προς εμάς και στη μουσική μας. Τώρα στο μέλλον θέλουμε να δουλέψουμε αρκετά δυνατά κομμάτια, να μαζέψουμε κάποιο υλικό που να είναι αρκετά καλό για να βγάλουμε το πρώτο μας full length. Θέλουμε να κάνουμε κάποια live και σε Αθήνα, αλλά για αν είναι δυνατόν σε όλη την Ελλάδα, για να μας ακούσουν.
Ελπίζουμε να γυρίσουμε για κάποιο βίντεο κλιπ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μάικ και στην Πινόκιο Τρου για αυτήν εδώ τη συνέντευξη. Δείχνει ότι υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα που νοιάζονται για αυτή τη σκηνή και ενδιαφέρονται και είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να πάμε μπροστά. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα που είμαι μόνος μου εδώ και έχω την ευκαιρία, θέλω να πω στον Μπίλι αρχικά να μην μας πρίζει τα αρχίδια και στον Άκη να του πω ότι είναι άμπαλος και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Οπότε, επειδή με έχετε πρίξει, θα σας διώξω και τους δύο και θα πάρω το συγκρότημα να πάω στο εξωτερικό μόνος μου. Θα κάνω solo καριέρα, να γίνω rockstar όπως πάντα ήθελα.